Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Σήμερα έχουμε ένα απλό θέμα, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό και θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει ένα βασικό μάθημα ψυχοεκπαίδευσης. Διαβάζω αυτό που μου στείλε μια φίλη. Θέκλα μου, έχω μια ερώτηση να σου κάνω και θα ήθελα αν βρεις λίγο χρόνο να μου δώσεις μια απάντηση. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Πριν ένα χρόνο έκανα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε πολύ σε κάποια θέματα που είχα. Μπράβο, χαίρομαι πολύ που έκανες για σένα, στον εαυτό σου, το δώρο της ψυχοθεραπείας. Είμαι με κάποιον 5 χρόνια και είμαστε καλά μαζί. Το ξέρει για την ψυχοθεραπεία. Και το θέμα μου είναι πως όταν κάποιες φορές διαφωνούμε και σε κάποια θέματα έχω εγώ λίγο πιο πολύ δίκιο, μου λέει έχεις πρόβλημα και εσύ πας στους ψυχιάτρους, όχι εγώ. Του λέω εγώ δεν σε προσβάλλω, ούτε θέλω να σε κάνω να νιώθεις μειονεκτικά. Εσύ γιατί μου το λες συνέχεια αυτό? Κάθε φορά που διαφωνούμε σε κάτι, νομίζεις ότι αυτή η συμπεριφορά σε κάνει κύριο? Μαλάκα σε κάνει. Δεν άντεξα, το είπα. Εμένα με πειράζει αυτό όταν μου το λέει. Έβαλα για λίγο τα κλάματα. Αλλά του είπα, εγώ το παραδέχομαι ότι είχα κάποια θέματα και πήγα και τα έλυσα όσο μπορούσα. Πώς να αντιδράσω, Θέκλα μου, όταν μου το ξανααναφέρει αυτό? Το εσύ πας στο ψυχίατρο, όχι εγώ. Και δεν ήταν και ψυχίατρος, ψυχολόγος ήταν. Με ενοχλεί όταν μου το λέει, αλήθεια είναι. Αλλά το έχει παραδεχτεί και αυτός ότι έχει γίνει καλή δουλειά με τις συνεδρίες. Το βλέπει στη συμπεριφορά μου. Όταν όμως δεν δέχεται κάτι που του λέω με ήρεμο πάντα τρόπο, μου λέει αυτό και θέλω να τον βρίσω. Θα ήθελα τη γνώμη σου, σε ευχαριστώ πολύ για την καταπληκτική δουλειά που κάνεις και όλα όσα μας προσφέρεις. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φιλενάδα, ο φίλος σου λειτουργεί σαν ένα παλιόπαιδο, τα σου τα λέει αυτά. Δεν νομίζω να είναι παλιόπαιδο, γιατί μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου δεν χαρακτηρίζει και όλη την προσωπικότητα του και την ηθική του ποιότητα. Αυτό που κάνει όμως είναι το λιγότερο άκομψο και το περισσότερο τραυματικό. Όταν ένας άνθρωπος αναγνωρίζει και εντοπίζει πως έχει κάποια θέματα και έχει την υπευθυνότητα, την τόλμη, το θάρρος, την καλή διάθεση να πάει σε ένα ψυχολόγο για να βοηθηθεί, να καταλάβει τον εαυτό του, να καταλάβει τη συμπεριφορά του και να εξελίξει τον εαυτό του και ως αποτέλεσμα να εξελίξει και τη συμπεριφορά του και να την καλυτερεύσει, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να τον επενούμε και όχι να τον κατηγορούμε. Είναι υπέρ μας να έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία. Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία είναι καλή ιδέα να νιώθουμε περήφανοι και όχι να ντρεπόμαστε. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική προκατάληψη για τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους και την ψυχοθεραπεία. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις, δεν είναι καλλιεργημένοι ούτε διανοητικά, ούτε μορφωτικά, αλλά ούτε και πνευματικά, θεωρούν πως το να πάει κάποιος σε ψυχολόγο αποτελεί απόδειξη αδυναμίας ή απόδειξη προβλήματος. Ότι όποιος πάει στο ψυχολόγο είναι προβληματικός. Θέλω να πω και ως ψυχολόγος που εργάζομαι τα τελευταία 24 χρόνια με κόσμο, αλλά και ως γυναίκα στα 46 που έχω κάνει αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία, ότι οι άνθρωποι που πάνε στον ψυχολόγο δεν είναι προβληματικοί, είναι προβληματισμένοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προβληματικός, ο οποίος έχει πρόβλημα, όπως σου λέει ο φίλος σου λανθασμένα, εσύ έχεις το πρόβλημα και εσύ πας στο ψυχολόγο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προβληματικός, είναι αδιάγνωστος, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε εδώ στο κανάλι μας, δεν θα πάει στο ψυχολόγο. Θα αποφύγει όπως ο διάολος το λιβάνι το ψυχολόγο για την ψυχοθεραπεία, αντιθέτως θα στείλει όλους τους υπόλοιπους στο ψυχολόγο. Οπότε προσέξτε, όταν κατηγορείτε τη γυναίκα σας ή τον άνδρα σας ή το παιδί σας ότι είσαι προβληματικό πρόσωπο και γι' αυτό πας στο ψυχολόγο, προσέξτε μην τυχόν και ο λόγος που πάει στο ψυχολόγο ο κοντινός σας άνθρωπος μπορεί να είναι εν μέρη και η δική σας συμπεριφορά με αυτό. Δεν θεωρώ ότι όποιος έχει έναν οικείο του, ένα συγγενή του, έναν αγαπητό του άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τον οποίο συνδέεται και πάει για ψυχοθεραπεία ότι φταίει ο άλλος, αλλά δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κατηγορούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε με την κατηγορία «Είσαι προβληματικός, είσαι προβληματική επειδή πας στο ψυχολόγο». Όχι κύριε, όχι κυρία, είμαι προβληματισμένος,
Προβληματίζομαι για τη ζωή, προβληματίζομαι για τις ανθρώπινες σχέσεις, προβληματίζομαι για τη σχέση μου με τον εαυτό μου, προβληματίζομαι για τη διαχείριση των συναισθημάτων μου και επειδή είμαι υπεύθυνος άνθρωπος, αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και αντί να ξεσπάω πάνω στους άλλους τα δυσάρεστα συναισθήματά μου, παίρνω τον εαυτό μου με πολύ αγάπη και τον πάω στη ψυχοθεραπεία προκειμένου να τον φροντίσω. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και φροντίζει τον εαυτό του δεν μπορεί να αποκαλεστεί προβληματικός. Προβληματισμένος ίσως. Στην αρχή έχω κάποιους προβληματισμούς. Οι άνθρωποι που με προσεγγίζουν και με προσέγγιζαν διαχρονικά για ψυχοθεραπεία μου λένε συνήθως ή μου γράφουν. Αντιμετωπίζω κάποια θέματα τα οποία με προβληματίζουν και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη ενός ειδικού. Ή αντιλαμβάνομαι ότι έχω κάποια θέματα μέσα μου τα οποία με εμποδίζουν να ζω τη ζωή μου με χαρά και ηρεμία και θα ήθελα να κάνω ψυχοθεραπεία ούτως ώστε να αποκτήσω την ικανότητα να διαχειρίζομαι αυτά τα θέματα με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζουν ούτε εμένα αρνητικά ούτε τους άλλους γύρω μου. Στα βίντεο που κάνουμε, που έχουμε κάνει αρκετά από αυτά για το πώς επιλέγω σύντροφο ζωής ή πώς επιλέγω ένα ερωτικό σύντροφο και τι ρωτάω στα πρώτα ραντεβού και ποιες είναι κόκκινες σημαίες και ποιες είναι πράσινες σημαίες, αν θυμάστε καλά έχουμε πει ότι αν κάποιος μας πει ότι εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο ψυχολόγο αλλά δεν θα πήγαινα ποτέ στο ψυχολόγο ό,τι και αν συνέβαινε, ότι αυτό ενδεχομένως αποτελεί κόκκινη σημαία. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αφήνει καθόλου χώρο για να πάρει εξωτερική βοήθεια από κάποιον ειδικό, όχι από τον οποιονδήποτε, εάν παραστεί ανάγκη. Ίσα ίσα είναι πλεονέκτημα για έναν άνθρωπο να αναγνωρίζει το όφελος της ψυχοθεραπείας και ακόμη περισσότερο να το έχει χρησιμοποιήσει. Σημαίνει ότι είναι μια βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού του. Άρα είναι εντελώς άκερο, άτοπο, χαζό, ηλίθιο, παλαβό, μη σεβαστικό να λέμε στο τέρι μας όταν διαφωνούμε «Α, η δική σου άποψη είναι λαθασμένη επειδή εσύ είσαι προβληματικό άτομο και το ξέρω πως είσαι προβληματικό άτομο, απόδειξη γι' αυτό είναι ότι έχεις πάει στο ψυχολόγο». Το αντίθετο συμβαίνει. Ένας ο οποίος έχει κάνει ψυχοθεραπεία ή κάνει αυτή την περίοδο ψυχοθεραπεία έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει την ικανότητα να επιλύσει τα προβλήματα με ψυχραιμία, με ηρεμία και να είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να διαχειρίζεται δημιουργικά και επικοδομητικά τα συναισθήματά του. Αντιθέτως κάποιος ο οποίος όταν ζοριστεί, όταν δει ότι βρίσκεται σε μια θέση που δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, όταν δεν ξέρει να παραδεχτεί ότι «Α, εσύ ξέρεις καλύτερα» ή «Μπορεί η δικιά σου άποψη να είναι καλύτερη από τη δική μου». Ναι, ίσως να πρέπει να ακολουθήσουμε τη δική σου γνώμη που δεν έχει αυτή την καλλιέργεια και αυτή τη διακριτικότητα, το να καταφεύγει σε κατηγορίες του τύπου «Α, εσύ είσαι προβληματικός επειδή πας στο ψυχολόγο ή στο ψυχίατρο» είναι το λιγότερο θλιβερό. Επίσης, το να πάει κάποιος στον ψυχίατρο δεν τον καθιστά προβληματικό. Δεν τον καθιστά τρελό. Στο ψυχίατρο πάμε για πολλούς λόγους. Δεν πάμε μόνο επειδή μπορεί να έχουμε κάποια ψυχοτική διαταραχή. Και ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν κάποια διάγνωση ψυχοτικής διαταραχής, όπως η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή, και τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι, αν αυτοί οι άνθρωποι πάνε στον ψυχίατρο και πάνε και στο ψυχολόγο παράλληλα, αν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και κάνουν την ψυχοθεραπεία τους και κάνουν και τη φαρμακοθεραπεία τους, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ πιο ισορροπημένοι από άλλους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια διάγνωση, αλλά κυκλοφορούν κουβαλώντας μέσα τους αδιάλυτα προβλήματα, άλυτα, ανεπίλυτα προβλήματα. Έχουν τους εσωτερικούς δαίμονες μέσα τους, οι οποίοι τους βασανίζουν και δεν ξέρουν πώς να τους διαχειριστούν. Είναι καλή ιδέα που κάναμε αυτό το βίντεο, το οποίο θα είναι basic θα έλεγα και πρέπει να μπει και στα shows, ένα βασικό βίντεο για το ότι κάποιος ο οποίος πάει στο ψυχολόγο ή στο ψυχίατρο, κάποιος ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία ή κάνει οποιαδήποτε θεραπεία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχει όσον αφορά στα συναισθήματα του, στις πράξεις του και γενικά στη σχέση του με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος για να τον κοροϊδεύεις, δεν είναι ένας άνθρωπος για να τον υποτιμάς, ίσα ίσα ένας άνθρωπος για να τον θαυμάζεις, να τον εκτιμάς και να νιώθεις περισσότερη εμπιστοσύνη
και στην κρίση του, αλλά και στις πράξεις του. Εύχομαι η κοινωνία μας να εξελιχθεί τόσο, να καλλιεργηθούμε τόσο πνευματικά και ψυχικά, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε κάθε ίχνος προκατάληψης απέναντι στη ψυχική υγεία και απέναντι στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες είναι πολύτιμες και χρήσιμες. Μας το εύχομαι.